Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα, τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα, όσο σ' αγαπώ. Ένα μήνα τώρα δεν έχω ιδέα το καλό της Μαρίας είναι μέσα στα πόδια μας. Και ο καλός της να είναι, δεν έχουν δώσει δικαιώματα, είναι πάρα πολύ διακριτική. Περίμενες κάτι διαφορετικό από τη Μαρία? Έχω σκοπό να σου ζητήσω να μείνουμε μαζί. Δηλαδή μου ζητάς να συγκατοικήσουμε? Να συγκατοικήσουμε, να συμβιώσουμε, πες το όπως θες. Μόνο πες μου τι θέλεις. Η συμφωνία με Κωνσταντινούπολη έχει σχεδόν κλείσει. Περιμένω τώρα την εκπρόσωπο της εταιρείας να είναι εδώ σε λίγο, με την οποία έκανα όλη την επαφή. Φιληθήκαμε. Φιληθήκατε? Ήταν μια βλακεία, ήταν ασήμαντο το φιλί, γι' αυτό δεν σου είπα τίποτα. Το μουστάρεις? Το Νικόλα. Όχι, ο Νικόλας είναι φίλος μου. Ωραίος φίλος. Έτσι κάνεις εσύ με τους φίλους σου. Τον κύριο Αλέξη Μαντά, παρακαλώ. Έχετε ραντεβού? Όχι ακριβώς, αλλά με περιμένει. Μόλις έφτασα από Κωνσταντινούπολη. Λέγομαι Αλεξάνδρα Λαϊνόγλου. Έχει αλλάξει πολύ. Εσένα σου αρέσει αυτή η αλλαγή ή προτιμάς τον παλιό Αλέξη? Μου αρέσει. Δηλαδή, αυτός ο Αλέξης θα μου αφήσει την ησυχία μου. Το βλέπω έτσι. Ναι, Σάντρα. Είναι εδώ η κυρία Λαϊνόγλου για τον κύριο Μαντά. Αυτή από την Κωνσταντινούπολη? Ναι. Οκ, πες της να περιμένει μισό λεπτό. Είναι μέσα στη σύσκεψη. Θα τον ειδοποιήσω. Οκ. Κυρία Λαϊνόγλου. Να περάσω. Είναι σε σύσκεψη. Αν θέλετε, καθίστε λίγο και θα σας ειδοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Χριστό, έχουν γίνει πρόβες με τα κορίτσια? Ποια κορίτσια? Τα ντόπια τα μπάζα εννοείς? Τις δικές μας τις κοπέλες, λέω, στην Εκομόντα. Θα χρειαστούν πάρα πολύ δουλειά, δεν θέλω να τις ξεπετάξεις. Μόνο δουλειά θα χρειαστούν, μόνο δουλειά. Κοντζάμερ πτυχιά θα κάνουμε, τι νόμιζες? Ωραία, ωραία. Mm. Γιατί μην ξεχνάς ότι αυτή η κολεξιόν έχει διαφημιστεί πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι, Τζίνα? Ναι, σας πληροφορώ ότι υπάρχει τεράστια λίστα αναμονής. Ποιος τη χάρη τους. Θα δουν τα μπουμπούκια μας και θα τους έρθει κόλπος. Δυσκολότερη κονεξιόν δεν έχω κάνει στη ζωή μου, σας το λέω. Τουλάχιστον άξιζε τον κόπο όμως, Εγώ θα παραιτηθώ μετά, οπότε και θα ξεκουραστώ και το ρεζιλίκι από τις κριτικές θα γλιτώσω. Έλα. Με συγχωρείτε. Κυρία Μαντά. Ναι, Σάντρα. Είναι εδώ η κυρία Λαϊνόγλου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι επιχειρηματίες που σου έλεγα από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, φυσικά. Είναι στο γραφείο μου? Όχι, είναι κάτω στη ρεσεψιόν. Τι είναι κούρε να είναι στη ρεσεψιόν? Τέλος πάντων, της προσφέρετε ένα καφέ, ένα χυμό? Δεν ξέρω, τι να σας πω, συγγνώμη. Μπράβο, Σάντρα, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μ' αρέσει που σου είπα να βάλετε τα δεμετά σας κιόλας. Συγγνώμη, τι να σας πω. Τέλος πάντων, θα με συγχωρέσετε, αλλά θα πάω στην Αλεξάνδρα. Θα μας λείψεις. Τσάω. Ο Δημήτρης είναι εδώ? Όχι, κυρία Μαντά. Είχε ένα εξωτερικό ραντεβού. Οκ, θα περιμένω στο γραφείο μου. Όταν σου λέω να κάνεις κάτι, θα το κάνεις. Το καταλάβεις αυτό? Μάλιστα, κυρία Μαντά. Με συγχωρείτε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Κοίτα να δεις, πρεμούρα. Λες και θα πάθει τίποτα η Χανού Μπουρέκ, άμα περιμένεις τη ρεσεψιόν. Ναι, έλα, Μαριάννα. Πες την κυρία Λαϊνόγλου να ανέβει. Ο κύριος Μαντάς την περιμένει στο γραφείο του. Ενισχύσεις! Έφτασε το ιππικό! Η Οντίδη θα είναι ο άχρηστος, θα ξέχασε τα κλειδιά του! Επιτέλους έφτασες να με σώσεις! Αντουάν, τι κάνεις εσύ εδώ? Καλημέρα, ενοχλώ. Ενοχλείς? Τι λέει, ρωτάει αν ενοχλεί ό,τι κοτρέω, χρυσό μου! Τι ενοχλείς, με σώζεις, είσαι ο ηρωάς μου, είσαι ο ευεργέτης μου. Τι σου συμβαίνει, τι έχεις? Αντουάν, δέχομαι επίθεση. Επίθεση? Ναι, μια κατσαρίδα μου επιτέθηκε στο μπάνιο. Α, είπα κι εγώ. Είπες, τι είπες, τι μπορείς να πεις, κατσαρίδα είναι. Ελεονόρα, ένα ζωήφιο είναι.
Ένα πλάσμα του Θεού. Του Θεού ή του διαβόλου. Το ξέρεις ότι σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής αυτή θα επιζήσει ενώ εγώ θα μείνω στον τόπο. Κατσαρίδα versus πυρηνική ενέργεια 1-0. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, θες να τακτοποιήσω το θέμα. Αχ, νεύρε, Αντώνη μου, please. Πες της να φύγει. Κάντε σε ένα εξώδικο, δεν ξέρω. Να πάει αλλού να πετάξει, όχι στο μπάνιο μου. Δεν ξέρω αν θα ανοίξω συζήτηση, θα ανοίξω μια ολόκληρη δικογραφία, αλλά κάτι θα κάνω. Δεν μου λες, έχεις κάτι για να. Να. Μια παντόφλα, ένα παπούτσι, κάτι. Α, θες να της δώσεις κάτι για αντάλλαγμα, να σου δώσω το πασουμάκι μου. Είναι όχι, πολύ cute. Όχι, εντάξει, εντάξει. Έχει κάτι εφημερίδες εκεί. Ξέρουνε και να διαβάζουνε. Goodness! Μιλάμε για πολύ εξελιγμένα πλάσματα. Ας το λέω τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Αλεξάνδρα Νεαϊνόγλου, για τον κύριο Αλέξη Μαντά. Α, ναι. Ορίστε, παρακαλώ, από εδώ θα περάσετε. Η κυρία είναι η γραμματέας του κύριου Μαντά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαντά σας περιμένει. Μα συγχωρείτε που σας αφήσαμε να περιμένετε τόση ώρα κάτω, αλλά ήταν σε σύσκεψη. Καταλάβατε. Μαλή, μόνο δεν πειράζει. Μάλιστα. Περάστε. Ορίστε. Αλεξάνδρα. Τι κάνεις, Αλέξη. Καλώς ήλθες. Καλώς σε βρήκα. Λυπάμαι αν σε διέκοψα. Δεν διακόπτεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Εντάξει. Δεν έχει περάσει καιρός από τότε που χωριστήκαμε. Πότε ήταν, χθες? Δεν έχει σημασία. Και δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις να χαίρεσαι. Ήρθα να σου αναστατώσω τη ζωή. Α, έτσι, α. Όπως αναστάτωσες τη δική μου. Τέτοια ξενύχτια είχα να τα κάνω χρόνια, Αλέξη. Θα τα αποδώσω. Ξέρεις και η Αθήνα έχει ομορφιές που πρέπει να εξερευνήσεις. Θέλεις κάτι, Σάντρα? Με συγχωρείτε, κυρία Αλέξη. Απλά θέλω να σας ρωτήσω αν θέλει να πιει κάτι, κυρία. Καμιά πορτοκαλάδα, ένα καφεδάκι, αν θέλει κανένα μπακλαβά. Έναν καφέ θα τον έπινε ευχάριστα. Ωραία. Δύο γαλλικούς, σε παρακαλώ. Μπορείς να πηγαίνεις. Μάλιστα. Συγγνώμη. Α, και ειδοποίησε, σε παρακαλώ, το συντονιστικό ότι δεν θα επιστρέψω. Έχω μια πολύ σημαντική συνάντηση. Το βλέπω. Ναι, βέβαια, θα τους ειδοποιήσω. Κάτσε. Λοιπόν, πες μου, τι με περιμένει όσο μείνω στην Αθήνα? Λέω να ξεκινήσουμε μια ευχάριστη βόλτα στην παραγωγή. Εγώ πάντως σας το λέω. Έτσι και κάνουνε καμιά γκάθα φακλάνες, φάνε καμιά χήμα, σκίσουνε κανένα φόρεμα, σκοτώσουνε κανένα φωτογράφο. Σας το λέω, νύπτω τα σχήρας μου. Έλα βρε Κρίστο μου, όλα θα πάνε σούπερ. Αλλά θα κάνετε πρόβες, οκ? Οι κοπέλες δεν οφείλουν να γνωρίζουν από πασαρέλα. Κρίστο, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Ειδικά αν παρατηθείς, δεν θες να φύγεις με το κεφάλι ψηλά. Με συγχωρείτε και πάλι. Έλα, Σάντρα μου, τι έγινε? Ο κύριος Μαντάς ήθελε να σας ειδοποιήσω. Δεν θα επιστρέψει στη σύσκεψη. Έχει μια πολύ σημαντική συνάντηση. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Θεός συναντάει ενόχλητος. Τι πιπόλεως. Μα τι κάνει, τι κοπανάει! Όλα εντάξει. Το κτίνος εξοντώθηκε. Αντώνη, τι έκανες? Εσύ τι λες? Τη σκότωσα και μετά την πέταξα και στην τουαλέτα. Να μην αφήσω περιθώρια. Εδώ πυρηνική ενέργεια αντέχει. Σκότωσες την Κατσαρίδα! Ναι, Ελεονόρα. Αυτό δεν ήθελες. Όχι! Όχι! Jesus! Jesus, Αντώνη, είσαι με τα καλά σου! Θα με τρελάνεις. Εσύ δεν μου είπες να τη σκοτώσω. Εγώ σου είπα να το τακτοποιήσεις, βρε! Αντώνη, εμένα εξώδικο κάτι πολιτισμένα, ναι, μακτά. Όχι να γίνεις δολοφόνος. Jesus! Τι έκανα! Πήρα μια ψυχή στο λαιμό μου! Λίτσες. Πάντως,
Έλαμψε ολόκληρος όταν μπήκε μέσα η λεγάμενη. Και πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Και τα ξενύχτια που κάναμε. Και η άλλη το σιγοντάρι. Αλέξη, ήρθα να σου αναστατώσω τη ζωή. Κοίτα να δεις, ρε παιδάκι μου. Και θα έλεγε κανένας ότι με τόσα που πέρασε θα βάζε λίγο μυαλό, Δον Ζουάν. Οι συνήθειες δύσκολα κόβονται, κορίτσια. Και η γυναικοδουλειά είναι δεύτερη φύση για τον Αλέξη. Κι όσο και να το κάνεις, η Χανούμ Μπουρέκ είναι ωραία γυναίκα. Τι να πω, ρε κορίτσια. Τι να πω. Και δεν μου λέτε. Το μαράκι. Έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Όχι. Αφού είναι κλεισμένη στη σύσκεψη. Πάντως, εγώ νομίζω ότι κάτι έχει καταλάβει. Άμα δει κιόλας περί τίνος πρόκειται. Άμα δει, θα πονέσει. Εμένα, ρωτήστε, κορίτσια. Εμένα. Όσο κάθαρμα και να είναι ο άλλος. Άμα τον δεις με άλλη. Τι έγινε, ρε Ξανθόψηρα. Μιλάμε σιγά και δεν μπορείς να ακούσεις, ε. Να ανεβάσουμε, παιδί μου, λίγο το βόλιο. Δεν ξέρω τι λέτε. Απλώς έχασα την ισορροπία μου. Τι έγινε, βρε κορίτσια, ποια είναι αυτή που ήρθε, ε? Θα σου πούν οι άλλες. Φέρε εδώ να πάρω τους καφέδες μέσα. Πάντως, ένα να ξέρεις. Ο κύριος Αλέξης πρέπει να πέρασε πολύ ωραία στην πόλη. Γιατί έγινε το εστιατόριο στο Βόσπορο. Τι υπέροχη θέα, τι φαγητό, τι κόσμος. Ναι, στο είχα πει ότι είναι το αγαπημένο μου εστιατόριο. Και χάρη σε σένα βρήκαμε τελευταία στιγμή τραπέζι. Πώς. Σου υποσχέθηκα ότι θα σε πάω στα αγαπημένα μου μέρη. Και περιμένω να κάνεις και εσύ το ίδιο. Έχω έρθει πολλές φορές Αθήνα, αλλά πάντα με τον πατέρα μου και για δουλειές. Ναι. Και εδώ όμως για δουλειά ήρθες. Όχι μόνο. Τα καφεδάκια σας. Στο σπίτι σου δεν χτυπάνε πόρτα. Με συγχωρείτε. Σας διέκοψα, ε! Μας διέκοψες, μας τρόμαξες. Ναι, το έχω αυτό καμιά φορά. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, μπορείς να πηγαίνεις. Ευχαριστούμε, Σάντρα. Ναι. Και συγγνώμη για την ενόχληση, ε! Σε ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έχουμε τους πιο αδιάκριτους υπαλλήλους σε αυτήν την εταιρεία. Εντάξει, μωρέ. Όλοι είμαστε λίγο περίεργοι. Δεν ξέρεις τι τραβάμε, είναι κάτι τρομερό. Νομίζω ότι σε λίγο θα μιλάει όλη η εταιρεία για σένα. Τελικά ήθελα, δεν ήθελα. Την προκάλεσα την αναστάτωσή μου, ε. Σιγά μην το κάνανε κιόλας μες στο γραφείο. Συνέλθετε, βρε κορίτσια. Επειδή δεν τους είδες με τα μάτια σου γι' αυτό. Παιδιά, πάω και στοίχημα. Κάτι τρέχει με την πολίτισσα. Βρε κορίτσια, η γιαγιά μου που ήταν Σμυρνιά, τους τρέλαινε τους άνδρες, παιδί μου. Περπάταγε και άφηνε θύματα πίσω της. Και καλά, πες τη Μαρία τη χρησιμοποιούσε. Δεν είχε θύματα. Πώς να το κάνει όμως για τη Μαρκέλα αυτό? Λες και δεν το έχει ξανακάνει, βρε Μάρθα. Α, αυτό να μου πεις. Καλέ, με το ζόρι περνάει κάτω από τις πόρτες η καημενούλα. Σας ακούω. Λες και δεν το ξέρουμε. Λες και δεν ξέρουμε ότι θα τα πεις όλα χαρτί και καλαμάρι στην κυρία Στεφανέλη. Και βεβαίως αυτό θα κάνω. Θα της πω για να ξέρει τι γίνεται πίσω από την πλάτη της. Μαριάννα, δεν είσαι στη ρεσεψιόν? Είναι ο Τζέρι τώρα κάτω, κύριε Μαντά. Πηγαίνω αμέσως. Έτσι, κορίτσια. Ναι. Καλά θα κάνεις. Εμείς. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, εδώ είναι η διεύθυνση προσωπικού. Από εκεί είναι η εμπορική διεύθυνση, από εκεί η οικονομική διεύθυνση, εκεί η προεδρία και η αίθουσα συσκέψεων, στην οποία τώρα είναι τα περισσότερα στελέχη της εταιρείας μας. Και εσύ εκεί ήσουν πριν σε διακόψω. Ναι. Και οι κοπέλες που είδες πριν λίγο είναι η πολύτιμη βοήθή μας. Λύνουν και δένουν αυτές οι κοπέλες. Η πρόεδρος, πώς είπαμε ότι λέγεται? Μαρία Παπασοτρίου λέγεται. Θα τη γνωρίσω μετά, έτσι? Φυσικά. Πάμε τώρα στη τελεία. Επιτέλους, αυτού την ελευθερία, τους την έσκασα. Πάνω στην ώρα. Ο σχεδιαστής μας, ο one and famous Κρίστο. Μα φυσικά, τον έχω ακουστά. Χαίρο πολύ. Ασάντε. Από εδώ η Αλεξάνδρα Λαϊνόγλου. Είναι εξαιρετική συνεργατητά μας στην Κωνσταντινούπολη. Σε τσόκιου ζέλσιν, τσόκιου ζέλσιν. Τώρα που σε βλέπω, καταλαβαίνω γιατί άφησε τη σύσκεψη όμορφο νιό. Γλυκιά με έλαβε για να σου πω. Να τον προσέξει αυτόν, δαγκώνει. Μπεν μπουντάν κορκίορ, γιουζλάρμπα κιόρ, μπουτσόκ τον καλάκ. Α, ναι. Α, δεν ξέρω. Με μένα πάντως είναι τύπος και υπογραμμός. Στην αρχή. Περίμενε λίγο και θα δεις. Είναι ένας αυτός. Μπουαντάμ κοτζάκαφα. Ξέρουμε και τουρκικά, Κρίστο, ε? Ξέρουμε. Αυτά τα λίγα που μου έχει μάθει η Σερτάμπ. Καλό και αυτό. Πάμε στο τέλειο. Ναι, πάμε. Αλεξάνδρα, για λεμπουρτά. Είσαι έτοιμη να μαγευτείς? Θα πάμε εκεί που φτιάχνω τα όνειρα με βελόνες και κλωστές. Ακολούθησέ με. Ναι, πάμε. Ο τουρμπουγιουρούμ. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ είναι σαν να βλέπω τα σύνορα της αγάπης live μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
Είναι bad karma, Αντώνη, καταλαβαίνεις ή δεν το καταλαβαίνεις? Εγώ δεν έχω πειράξει ούτε μίγα στη ζωή μου. Ποιος ξέρει σε τι μορφή θα γυρίσει η ψυχή μου πάνω στη γη. Δε φταίσαι εσύ. Εγώ είμαι υπαίτιος για το έγκλημα. Εγώ έκανα χαρκομανία τη μικρή Τερέζα. Τερέζα, τη λέγανε. Μιλήσατε πριν το φωνικό? Όχι, Θεό. Όχι, όχι, Ελεονόρα, δεν μιλήσαμε. Τη σκότωσες έτσι, εμψυχρό, ε? Ναι. Έλα, βρε παιδάκι μου, μην κάνεις έτσι. Άλλωστε, σκέψου. Για να έρθεις σαν κατσαρίδα σε αυτή τη ζωή, φαντάσου τι αμαρτίες είχε κάνει στην προηγούμενη. Είναι εξελιγμένη μορφή ζωής η κατσαρίδα. Σου είπα. Ναι, ναι, ξέρω. Σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής. Ναι. Τέλος πάντων, για να σε συγχωρέσω που μου φόρτωσες ένα τέτοιο φόνο στο ενεργητικό μου, θα φτιάξει ένα καφεδάκι, ε? Δεν είμαι σίγουρη ότι ξέρω. Έχω δει βέβαια τον Ντίντι πώς το φτιάχνει. Ας. Θα τον φτιάξω μόνος μου. Μου επιτρέπεις? Ελεύθερα. Αλήθεια, Αντώνη, εκτός από το φωνικό της Τερέζας, τι άλλο ήρθες να κάνεις εδώ? Γιατί αν ψάχνεις τη Λίλιαν, δεν είναι εδώ. Χθες που ήμουν εδώ πέρα, πρέπει να ξέχασα μια δικογραφία. Ήταν μέσα σε ένα μπεζ φάκελο. Δεν ξέρω αν το είδες κάπου. Όχι, αλλά μπορείς να ψάξεις ελεύθερα. Εγώ ήμουν κλειδωμένη όλο το πρωί στο υπνοδωμάτιό μου. Λόγω Τερέζας, καταλαβαίνεις. Ναι. Θα πιείς ένα καφετάκι της παρηγοριάς για τη μακαρίτσα. Θα μου φτιάξεις? Εννοείται. Μόνος μου θα πιω. Αχ, μιλ μερσί, Αντουάν. Αν εξαιρέσεις τα φωνικά σου ένστικτα, είσαι χρυσό αγόρι. Ευχαριστώ πολύ. Τυχερή κοπέλα η Λίλιαν. Αλήθεια, Αντωνάκη, πότε θα φάμε κουφέτα? Δεν ξέρω ποια είναι, Μαρκέλα. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι έχει βάλει στο μάτι τον Αλέξη. Λαϊνόγλου. Δεν μου λέει τίποτα αυτό το όνομα. Πρέπει να την γνώρισε όσο ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Καλά, δεν το ανέφερε ποτέ. Λες και με πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο. Εγώ τον έπαιρνα πάντα και αυτός μου το κλείνει στα μούτρα. Καλά, βρε παιδί μου, κάτσε να δούμε πρώτα τι γίνεται. Μπορεί και να παρεξήγησα. Το καλό που σου θέλω. Μην τους χάσεις από τα μάτια σου. Όχι. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν σας καταλαβαίνω. Η κοπέλα είναι από την πόλη. Πήρε το franchise σε κομμόντα στην Κωνσταντινούπολη. Πού βλέπετε το κακό? Το κακό είναι ότι δεν πήρε μόνο το franchise της σε κομμόντα στην πόλη. Πήρε και τον κύριο Αλέξη. Λέτε κάτι ανοησίες ώρες. Εντάξει, Τζίνα μου, θα το κοιτάξω το θέμα με τον Χάρη και τον Νικόλα και θα σε ειδοποιήσω. Okay, Μαρία μου, θα τα πούμε απόψε. Γεια σας, κορίτσια. Γεια. Μάρθα. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να ταξινομήσεις αυτές τις καταστάσεις, εντάξει? Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε, βρε κορίτσια? Τι πάθατε και με κοιτάτε έτσι? Αχ, δεν την έχεις δει, Μαρία, γι' αυτό είσαι έτσι ήρεμη. Ποια δεν έχω δει? Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Το λουλουδάκι του Μπαχτσέ, το λουλουδάκι του Μπαχτσέ. Τι λες, βρε Σάντρα? Αυτή, πώς τη λένε? Από την πόλη. Η Λαϊνόγλου. Έπρεπε να τους είχες δει, Μαράκι. Όταν τον κοίταζε, άστραφτε το μάτι της. Ναι, παιδάκι μου, το είπε καθαρά. Ήρθε, λέει, να το αναστατώσει τη ζωή. Κάνανε, λέει, κάτι ξενύχτια οι δυο τους στην πόλη. Ένα, θα σου πω, Μαράκι. Τα σύνορα της αγάπης. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν με αφορά τι κάνει ο κύριος Αλέξης στην προσωπική του ζωή, εντάξει? Έλα, βρε Μαράκι, μεταξύ μας δηλαδή. Φυσικά και σε ενδιαφέρει. Πόσος με ενδιαφέρει, Χριστίνα. Αν είναι τόσο ηλίθιος να μπλέξει την προσωπική του ζωή με τα επαγγελματικά του, τι να πω? Έλα, βρε Μαράκι, γιατί πρώτη φορά δηλαδή θα το έχει κάνει? Τέλος πάντων, σας είπα, δεν με αφορά τι κάνει ο κύριος Αλέξης στην προσωπική του ζωή. Και σας παρακαλώ πολύ να μην ασχολείστε με αυτό το θέμα, εντάξει? Καλά σας τα είπε. Πώς το έτσι? Ναι, κοίταξε, εντάξει τώρα, δεν είναι ότι μου έχει πει κάτι ξεκάθαρα. Επιτέλους, Ελεονόρα, νομίζω ότι βρήκα τον άντρα που θα γεράσουμε μαζί. Αχ, τι καλά. Εγώ πάλι θέλω έναν άντρα να μείνω πάντα νέα. Πλαστικό χειρουργό, αν είναι εύκολο. Εγώ πάλι θέλω έναν άντρα που να με αγαπάει, να με φροντίζει, να μου κάνει πολλά παιδιά. Βέβαια, αν μου παίρνει και κανένα δωράκι, δεν θα πω όχι.
Του Αντώνη του αρέσουν τα κουτσούβελα. Ναι, 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 έτσι νομίζω. Γιατί μια φορά είδαμε ένα φίλο του που είχε τα παιδάκια του μαζί. Και ο Αντώνης μου, αχ, ήταν τόσο γλυκός μαζί τους. Νομίζω ότι θα γίνει τέλειος πατέρας. Αχ. Και ιδανικός σύζυγος. Απλά από ό,τι έχω καταλάβει τώρα. Πρέπει να έχει δει σοβαρά τη σχέση σας. Ναι. Κοίτα, δεν είναι ότι εγώ το έχω δει επιπόλαια. Απλά να δεν τα έχω σκεφτεί όλα αυτά. Ναι. Κοίτα, Αντώνη. Επειδή μου στάθηκες σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου με την Κατσαρίδα, θα είμαι κι εγώ ανοιχτή μαζί σου. Η Λίλιαν έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή της. Τι εννοείς? Θα ξέρεις ότι ήταν παντρεμένη. Ναι, αυτό μου το έχει πει. Ναι, μετά ήταν το διαζύγιο. Ήταν οδυνηρό για αυτήν. Ναι. Και μετά το διαζύγιο ήταν και τα δικαστήρια. Για το διαζύγιο? Όχι, για το αυτοκίνητο του Νίκου. Οι εμπειρογνώμονες ήταν κατηγορηματικοί. Η φωτιά οφειλόταν σε ατύχημα. Η φωτιά? Ναι. Να υποθέσω ότι δεν σου είπε τίποτα. Όχι. Μετά ήταν και η εγκυμοσύνη με τον Δημήτρη. Έχει παιδί με τον Δημήτρη? Όχι. Όχι. Κοίταξε. Ήταν έγκυος, νομίζω ήταν να παντρευτούν δηλαδή. Και είτε το έχασε το παιδί, είτε δεν ήταν έγκυος. Α, δεν ήτανε. Ναι, όχι, δεν ήτανε. Τέλος πάντων, δεν είμαι κι εγώ σίγουρη, γιατί έλειπα, έφυγα τότε για τουρνέ στην Αυστραλία. Όντως, έχει περάσει πολλά. Ναι, καημενούλα. Πολλά, πολλά, πολλά στη ζωή της, πολλά. Ξέρεις, το όνειρο της Λίλιαν είναι να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Μάλιστα. Ναι. Γι' αυτό. Ελπίζω να γίνει και δικό σου όνειρο, Αντώνη. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να κάνεις τους άλλους ευτυχισμένους. Ειδικά αν το κάρμα σου έχει υποστεί τέτοια παραπτώματα. Αν καθάρισες μια κατσαρίδα έτσι όπως την καθάρισες σε ψυχρό, δεν θέλω να φαντάζομαι τι κάνεις με τα κουνούπια. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπερβάλλεται έτσι. Είναι μια επαγγελματική σχέση. Ο Αλέξης είναι ένας ευγενικός και διπλωματικός άνθρωπος. Τι θέλατε δηλαδή, να την κλωτσάει από αίθουσα σε αίθουσα? Ώρες, ώρες. Είσαι πολύ αφέλης, ρε Λουκία. Σαν λουκουμάκι τον γλυκοκοιτάζει. Και όσο να πεις, η ξένη αγορά είναι πολύ ανταγωνιστική. Σου λέει ο Αλέξης, κάτσε να κάνω και μια άλλη προσπάθεια. Βέβαια. Άλλωστε, όλες ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει για χάρη της εκομόντα. Εγώ σας συμβουλεύω να μην συνεχίσετε έτσι, γιατί θα βρείτε τον μπελά σας. Άλλωστε, άμα δεν ενοχλεί τη Μαρία, δεν σας πέφτει λόγος. Κορίτσια, εγώ νομίζω ότι την ενόχλησε. Βρε, κορίτσια. Θυμάστε όταν είπε τα χαρτιά στη Μαρία η Μαριάννα που της είπε ότι μια ξένη γυναίκα θα της δημιουργήσει προβλήματα? Λοιπόν, έπεσε Διάννα η Μαριάννα. Ακούσε εκεί τα σύνορα της αγάπης. 5 μέρες ήταν εκεί, πότε πρόλαβε? Βέβαια, αυτά τα πράγματα δεν παίρνουν και πολύ χρόνο, ειδικά για τον Αλέξη. Αλλά όχι, 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 όχι. Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν πάει να την παντρευτεί κιόλας. Τι με νοιάζει εμένα? Έλα, Λουκιά. Κάνε μου μια χάρη. Αστέριο, Κρίστο. Καταπληκτική κολεξιόν. Μη το πεις μπροστά του μόνο. Θα το πάρει πάνω του. Πάντως, χαίρομαι που την εγκρίνεις. Αλέξη, πάντα μου άρεσαν τα ρούχα της Ακομόντα. Μόνο που τελευταία είχατε ρίξει λίγο την ποιότητα. Η αλήθεια είναι όμως ότι τώρα επιστρέφουμε στον παλιό καλό μας εαυτό. Γι' αυτό και το timing της συνάντησής μας είναι καταπληκτικό. Αυτό το timing όμως μας έφερε λίγο πιο κοντά. Μόλις τελειώσει τα τιμολόγια, κύριε Στεργίου, θα σας τα στείλω. Χάρης, Νικόλα μου, χάρης. Πόσες φορές θα σου το πω? Εντάξει, εντάξει, θα το συνεχίσω. Να σου συστήσω τον οικονομικό διευθυντή της Εκομόντα, τον Νικόλα Μαρκάκη. Χαίρομαι πολύ. Αλεξάνδρα Λαϊνόγλου. Κι εγώ χαίρομαι πολύ. Δηλαδή. Παρομοίως ήθελα να πω. Η Αλεξάνδρα θα κάνει το franchising στην Κωνσταντινούπολη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με αυτά που βλέπω, κυρία Μαρκάκη. Κι εγώ να δεις τι ενθουσιασμένος είμαι με αυτά που βλέπω. Θέλω να πω ότι γενικώς εγώ έχω έναν ενθουσιασμό. Θα έρθετε το βράδυ στην επίδειξη, ε? Μα φυσικά. Τότε τι στεναχωριά μας, θα τα πούμε εκεί. Θα χαρώ πολύ. Ωραία, πάμε. Έχω πολλά να σου δείξω ακόμα. Ναι, πάμε. Θέλω να τα δω όλα.
Συγγνώμη. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχω μάθει τίποτα ακόμα. Ναι, την είχε πάει στο ατελείο του Κρίστο, αλλά έφαγα πόρτα από τη Λουκία και έτσι δεν μπόρεσα να δω τι κάνουνε. Τώρα την πάει κάπου αλλού. Όχι, βρε Μαρκέλα, μην ανησυχείς. Δεν θα τους χάσω από τα μάτια μου. Στίχημα, πάτε ότι η ξανθόψηρα πάει να κατασκοπεύσει. Ό,τι θες. Το εάν θα τα καταφέρει είναι άλλη υπόθεση. Καλέ, τι να καταφέρει αυτή η κακομοίρα. Ούτε τον εαυτό της δεν μπορεί να κατασκοπεύσει. Ενώ αν αναλάβανες εσύ αυτή την υπόθεση. Μα το συζητάμε τώρα. Η Μάρθα είναι γεννημένη για τέτοια. James Bond. Τελειωμένο. Αχ, βρε παλιοκόριτσα, ξέρω τι πάτε να μου κάνετε. Θέλετε να κάνω εγώ πάλι το λαγωνικό, ε. Γιατί εσύ δεν θες. Πολύ ωραία. Αν με ζητήσει ο στεργείου, καλύψτε με. Λοιπόν, έχεις δίκιο, δεν πρέπει να βασανίζω όλο το μυαλό μου. Καλά, και έπρεπε να φας ολόκληρο κέικ για να το καταλάβεις. Αγγελική, πρέπει να μείνεις μόνη σου για να σκεφτείς τι θες. Στεναχωρέθηκα πολύ που πλήγωσα το σωτήρι. Καλά, αυτό το είπαμε, εντάξει. Ναι, αλλά αναπνέω ελεύθερα τώρα. Ναι, ναι, και αυτό το είπαμε. Λοιπόν, Αγγελική, θα πας σπίτι σου, θα αναπνεύσεις ελεύθερα, θα σκεφτείς, εξάλλου σου χρειάζεται και λίγος χρόνος. Ναι, χρόνος, έτσι είναι. Δεν μου λες, πάμε μέσα να κάνουμε καμιά δουλίτσα. Θα αναλάβεις εσύ τα βουτήματα. Ναι, βουτήματα. Mm-hmm. Έτσι είναι. Να μην βάλω και κανένα αξεσουάρ, έτσι. Όχι, Λουκία μου, όχι. Αυτό το φορέμα ταιριάζει με πάρα πολλά. Σίγουρα κάτι θα βρει να βάλει. Σ' αρέσει, ε? Πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρη ότι θα τη αρέσει και εκείνη. Έχω βάλει και πουκάμισο μέσα, να ξέρεις, οκ. Okay? Ωραία. Λοιπόν, δώσε στο Τζέρι να τα πάει στο σπίτι, εντάξει. Εντάξει, μαράκι μου. Σιγά, παιδί μου, πρόσεχε, ε! Συγγνώμη. Πει, μέσα. Α, δεν πάμε τα καλά μου, δεν πάω. Θες, ρε παιδάκι μου, μπορείς να μου πεις. Καλά, Μαρή, την ξέρεις την επιρρέπειά μου στις ωραίες γυναίκες. Κοίτα, μία θεά στους διαδρόμους, η κομμόντα. Α, και δεν μου λες ποια ήτανε. Συνεργάτη, να είμαστε από την Κωνσταντινούπολη, να σου πω, Μαρία. Δεν με στέλνεις κανένα επαγγελματικό ταξιδάκι μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Δεν κατάλαβα, Μαρία. Γιατί μόνο ο Αλέξης, δηλαδή, να καλοπερνάει. Καλά, συγγνώμη, εντάξει, δεν ήθελα να σου πω. Καλά. Μη ζητάς συγγνώμη, δεν χρειάζεται. Απλώς σκέφτομαι με τι κριτήρια επέλεξε τους συνεργάτες μας στο franchising ο κύριος Αλέξης. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Εκτός από όμορφη κοπέλα φαίνεται και πολύ αξιόλογη. Εντάξει, ναι, εντάξει. Αναρωτιέμαι βέβαια ποια θα βρει να κάνει franchising στο Βουκουρέστι. Θυμίζει Ρουμανία? Όχι, μην το παίρνεις προσωπικά. Προσωπικά εγώ. Δεν πας καλά, Νικόλα. Δεν μου λες θες τίποτα άλλο, ε? Όχι. Λοιπόν, άντε στο καλό. Πήγαινε στο γραφείο σου. Να φύγω, ε. Ναι. Καλά, λοιπόν, τα λέμε, γεια. Γεια. Πώς σας φαίνομαι? Τέλεια, κυρία. Και την κούκλα. Τι να πω, top model. Ξέρει, αγόρι μου, για μαζέψου λιγάκι. Στη σύζυγό μου απευθύνεσαι. Με τα συγχωρήσεως. Καλή είστε, κυρία Κεντρικάλη. Τι, μόνο καλή. Χάρα μου οφθαλμών είναι. Αλλά μόνο για τους δικούς μου οφθαλμούς, όχι για τους δικούς σου. Τι λες το παιδί, Ηρακλή. Αχ, να σε καλά, αγόρι που μας τα φέρεις τόσο γρήγορα. Ηρακλή, πήγαινε να βάλεις το πουκάμισό σου, να δούμε αν χωράς και να το δει και ο Τζέρι. Άσε με κάτω, βρακιατούλα, που θα βγω τώρα να κάνω πασαρέλα μπροστά στο Τζέρι. Δεν θέλουμε να δούμε την κορμοστασιά σου. Να δούμε αν χωράς θέλουμε, αν σου κάνει το νούμερο. Μια χαρά είναι το πουκάμισό μου. Η κόρη μου ξέρει το νούμερο μου. Δεν μου λες, Τζέρι, το δικό μου νούμερο είναι εντάξει. Μόνο εντάξει, κυρία Κέτη. Γάντι σας έρχεται. Τύφλα να έχουν τα μοντέλα μπροστά σας. Αχ, λες να μ' αφήσεις το μαράκι να κάνω καμιά βόλτα κι εγώ στην πασαρέλα με το φόρεμά μου. Φυσικά, κυρία Κέτη. Όλο το προσωπικό θα συμμετέχει. Γιατί όχι κι εσείς. Τι λες, Ηρακλή. Τζέρι, αγόρι μου, φάε το κουλουράκι σου. Όλο βάλτε στο μασό. Όλο πράγμα. Άστο το πιατάκι κάτω με τα κουλουράκια. Μπράβο. Μπράβο. Πάρε το καφεδάκι σου. Πάρε. Έτσι, μπράβο. Πιάστο. Άσπρο πάτο. Μπράβο. Άστο τώρα κάτω. Τι πάθετε, κυρία Ηρακλή? Εγώ? Τίποτα. Εσύ θα πάθεις. Αν δεν φύγεις από το σπίτι μου αυτή τη στιγμή που ήρθες εδώ πέρα να μου ανάψεις φωτιές. Ηρακλή, θραλάθηκες. Το παιδί χάρη μας έκανε. Ναι, μας την έκανε, γιατούλα, μας την έκανε. Αλλά επειδή τη βλέπω τη δουλειά να μου βγαίνει στην πασαρέλα να μου κάνει την Ναόμι Κάμπελ, καλά θα κάνει να φύγει ο Τζέρι πριν σε αποτρελάνει. Έλα, γόρι μου, πήγαινε, έλα, ξεκαλούπα από εδώ. Έλα, μπράβο, έλα, μπράβο.
Γεια σας και να μας ξανάρθετε. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει, ψήνονται. Θα έχω το νου μου. Καλώς τον. Καλησπέρα. Γεια σου, Τύρι. Αργυρό, σε παρακαλώ, μπορείς να μας αφήσεις για λίγο μόνος σου? Βέβαια, βέβαια. Εξάλλου έχω και δουλειά εγώ μέσα. Σε παίρνω τηλέφωνο, ναι, αλλά... Ναι, ξέρω. Απλά δεν ήμουν έτοιμος να σου μιλήσω. Τώρα είμαι. Και? Ό,τι έγινε, έγινε, Αγγελική. Ήταν ένα λάθος σου. Έτσι τουλάχιστον μου είπες. Αυτό το φιλί δεν σημαίνει τίποτα για σένα. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν να τα αφήσουμε όλα πίσω μας και να μην βάλουμε μια χαζομάρα ανάμεσά μας. Πάω, Αγγελική. Θέλω να ζήσουμε μαζί. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ποιηματάκια με τα κινητά ατάκες και στιχάκια. Πόσο σ' αγαπώ